Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία των εργαζομένων στα νοσοκομεία που καλούνται καθημερινά να κάνουν υπερορίες για να καλύψουν τις ανάγκες. Πλην όμως αυτό, πέρα από τη σωματική και ψυχική τους εξάντληση, αποδεικνύεται στο τέλος του κάθε μήνα και μάταιο, καθώς τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν για τις υπερορίες τους όχι μόνο καθυστερούν, αλλά τους αφήνουν έκθετους στις υποχρεώσεις τους. Μιλάμε για ένα σύνολο εργασιακών σχέσεων τέτοιων που έχουν κάνει τους εργαζόμενους λάστιχους. Και αντί να υπάρχει μια ελάχιστη ανταμοιβή από την πολιτεία στους μαχόμενους υγειονομικούς, για άλλη μια φορά δεχόμαστε την κοροϊδία, το περιμένετε, τον άλλο μήνα θα μπουν δύο μήνες, λες και ζούμε σε χώρα λωτοφάγων και δεν ξέρουμε ότι σήμερα οι ανάγκες μας είναι καθημερινές. Η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, τα φροντιστήρια των παιδιών μας δεν μπορούν να περιμένουν επικαλούμενοι ότι η κυβέρνηση δεν μας έχει δώσει τα χρήματα. Σύμφωνα με την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, οι υπερορίες στους εργαζόμενους έχουν να καταβληθούν από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ δεν έχουν καταβληθεί και όλες οι πρόσθετες αμοιβές τους από τον περασμένο Οκτώβριο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι για άλλη μια φορά καθυστερούν να πάρουν αυτά που έχουν δουλέψει. Είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό, γιατί την ίδια ώρα τρέχουν, αν θέλετε, οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και η πολιτεία, αντί να δώσει τα χρήματα στην ώρα τους, τα καθυστερεί με πάρα πολύ προκλητικό τρόπο. Εργαζόμενοι σε συνθήκες πίεσης και μετά από δύο χρόνια πανδημίας που σήκωσαν στις πλάτες τους το σύνολο των έκτακτων αναγκών, αυτή την ώρα δυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Την ώρα που οι υπερορίες συνεχίζονται, για να μπορέσει να σταθεί, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συμπληρώνοντας ότι ενώ υπήρχαν χρήματα από τον προηγούμενο προϋπολογισμό, αυτά επιστράφηκαν καθώς είχαν μπει σε λάθος κωδικό. Έχουν επιστραφεί πίσω, σήμερα που μιλάμε, 500.000 ευρώ από τον προηγούμενο προϋπολογισμό, γιατί ήταν σε άλλους κωδικούς. Είναι γελία, αν θέλετε, τα επιχειρήματα των κυβερνήσεων, επειδή επικαλούνται λογιστικά, αν θέλετε, προβλήματα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, με δεδομένες τις δυσκολίες για τους εργαζόμενους και την ανακολουθία της πολιτείας με τις πληρωμές, επανέφερε το πάγιο αίτημα της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.